παραδείγματα που μπορούν να συγκριθούν με τη φρίκη και τα βάσανα που υποφέρει εδώ και 75 χρόνια ο λαός της Παλαιστίνης από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. 111 ημέρες έχουν περάσει από την τελευταία δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας και μέχρι σήμερα πάνω από 25.000 είναι οι νεκροί Παλαιστίνοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά, και περισσότεροι από 62.000 οι τραυματίες. Πρόκειται για μια πραγματική γενοκτονία με στόχο να εκδιώξουν ολότελα τον Παλαιστινιακό λαό από αυτά τα λίγα εδάφη που τους έχουν απομείνει. Αυτή τη γενοκτονία στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το χυδαίο πρόσχημα περί δικαιώματος αυτοάμυνας του εγκληματία κατακτητή. Η αναβάθμιση των ελληνικών μονοπωλίων βρίσκεται πίσω από την εμπλοκή της χώρας μας τόσο στην Ισραηλινή σφαγή των Παλαιστινίων όσο και στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Για τα συμφέροντα ξένων και τόπιων υπεριαλιστών συμμετέχουν τα πολεμικά μας πλοία στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Για τα ίδια συμφέροντα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έδωσαν και δίνουν γη και είδωρ στους Αμερικάνους και Ευρωπαίους υπεριαλιστές, παραχωρώντας τους βάσεις, λιμάνια, οδικούς άξονες και αεροδρόμια για τους εγκληματικούς τους σχεδιασμούς. Η προσάρτηση της λωρίδας της Γάζας και η επέκταση της κατοχής μέρος του Νοτιού Λιβάνου σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου αφορά την κατοχή των θαλάσσιων ενεργειακών κυλασμάτων που επιζητά να αρπάξει η άρχουσα τάξη του Ισραήλ στην προσπάθειά της να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμπο στην Ανατολική Μεσόγειο.